Είμαι πολύ χαρούμενη. Τους έχω όλους εδώ. Καλά, τι τυχερή γυναίκα είμαι. Βέβαια, περίμενα να φτάσουμε στις γιορτές, να είστε λίγο πιο έτσι χαλαροί στις υποχρεώσεις σας για να σας έχω εδώ. Πολύ σας ευχαριστώ. Α, φεύγουμε τώρα. Αθηνά μου, Γιάννη μου. Μαρίνα. Τώρα θα μας απολαύσεις, Ελένη. Με και Ευαγγελία μου με το υγρό σου βλέμμα. Που τρελαίνω. Ναι, θα σας απολαύσω. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, γιατί σήμερα δεν θα τα πούμε απλά. Σήμερα και θα παίξουμε, σήμερα θα σας τσεκάρω. Να δω ποιος βγαίνει τα βράδια και λέει και κανένα τραγούδι σε κανένα νυχτερινό μαγαζί. Ο Γιάννης. Δεν θα απαντήσω καθόλου. Κάνει αυτά. Μα δεν χρειάζεται, έχουμε το καταλάβει από τις απαντήσεις. Δεν θα ξέρω κανένα, τι κανένα τραγούδι. Έχω πάρει μια γεύση από σένα, είσαι καλός. Είσαι καλός. Εσείς οι υπόλοιποι όμως. Θα ακολουθήσουμε τον πρόεδρο τώρα εμείς, δεν είναι. Εγώ ακούω ραδιόφωνο. Ακούς. Στο αυτοκίνητο. Συνέχεια. Τι ακούς, ζωηρά κομμάτια ή. Κυπριακά. Πώς με έχεις. Με το γιατί με έχεις. Είσαι συναισθηματικό κορίτσι, δεν μπορεί να φτιάξει. Θέλω τον πόνο. Θες τον πόνο. Ακούσα, ακούει κυπριακά τραγούδια επειδή κάνει πολύ παρέα με τον κόνσολο. Όχι κυπριακά. Αρχικά ακούει τώρα πια ας πούμε τα ζουζούνια και αυτά. Προετοιμάζεται. Μπορούμε να πούμε ότι είναι έγκυος, ε. Δεν ξέρω, γιατί εμείς οι δύο παραλίγο την άλλη φορά, δηλαδή μη μου κάνει τέτοια κόλπα. Εσύ έχει κάνει κυλίτσα τώρα χωρίς πλάκα. Πολύ, πολύ. Και την προηγούμενη φορά. Το απολαμβάνει. Πολύ. Λοιπόν, δεν σε έπιανε το μάτι μου, θα το ξαναπώ. Όταν δηλαδή σε σκεφτόμουν ότι κάποια στιγμή θα κάνει ένα μωράκι, γιατί σε έβλεπα ότι σε μια χαρά με το τέρι σου, λέω αυτοί προχωράνε φουλ. Αλλά σε είχα ότι σε διέφερε πάντα το σώμα σου να είσαι περιποιημένη, μην τυχόν ξεφύγει κάτι. Είδε καμιά φορά που κάνουμε, έχουμε λάθος εικόνα από του ανθρώπου μόνο από αυτό που βλέπουμε. Όχι, δηλαδή βλέπω ότι το έχει καταχαρεί. Ναι, δεν πρόσεχα ούτε πριν. Απλώς τώρα τρώω πολύ παραπάνω από ό,τι πριν. Και τρώω ανεξέλεγκτα και πολλά γλυκά και δεν χορταίνω έχει ποτέ. Έχει καλό μεταβολισμό. Ναι. Έτρωγε κατάπαυση. Ναι, δεν είναι ότι δεν έτρωγα πριν. Ναι. Εκεί που έτρωγε ένα φύλλο μαρουλιού, τώρα παίρνει δύο μαρουλιού. Όχι, όχι. Δεν και καταλαβαίνει. Δηλαδή αυτά που ανεβάζει είναι ψεύτικα. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Κρύβει μέσα τη ένα παχλού άνθρωπο. Ναι. Τώρα βγήκε στην επιφάνεια. Εδώ. Ήρθε η ώρα του. Ναι. Να πούμε, θα έρθω φαίνεται, πρόσεχε και εσύ. Πάντως εσύ, ενώ ουσιαστικά το σώμα λέμε βαραίνει, μεγαλώνεις ένα μωρό τώρα, έναν ναι. άνθρωπο ακόμα. Η ζωηράδα σου είναι ναι, πιο ναι, έντονη ναι. τώρα. Τρομερή ενέργεια. Έχεις φοβερή ενέργεια. Α, δεν σταματάω ποτέ. 12 η ώρα το βράδυ και εγώ συνεχίζω ντούρασε. Δηλαδή, αν δεν με σταματήσουν να με βάλουν σε ένα καναπέ. Το ανάποδο δεν πάει κανονικά, ότι ναι. νιώθεις εξάντληση. Ναι, δεν έπρεπε. Μου. Το πρώτο τρίμηνο το ένιωσα πολύ έντονα την εξάντληση. Μετά από εκεί και πέρα, πάρτι. Άντε, παιδιά! Και στα δικά σας! Και στα δικά σας! Και στα δικά σας! Έχει παιδί! Στα δικά σας! Παιδιά. Παιδιά. Λοιπόν, όχι, πάρτε λίγο να σας δηλαδή και χωριστά. Από εδώ είμαστε πολύ εσύ τώρα παίζεις ρόλο για να καταλάβω. Να σου πω κάτι. Γιατί άμα μείνει έγκυο στον χρόνο και φύγει και Ευαγγελία, ποιοι θα μείνουμε εγώ και εσύ θα μείνουμε στο τέλος. Μα όχι, θα γυρίσει, θα γεννήσει, θα είναι μια χαρά. Να γυρίσουμε. Έλα, κατέβασε το όμως κάτω το μέλλον. Πες μου ότι κάνει τέτοια στα κορίτσια γενικώ. Μα είναι δυνατόν δηλαδή. Μα κοίτα, κοίτα. Βλέπει τον Μπούτι εδώ πέρα, τι θα πει το παιδί. Ένα κομμάτι έχω βγάλει, έχω και τίποτα άλλο να βγάλω. Ποιο παιδί. Και λίγα δάχτυλα. Το παιδί. Δεν θα δει το βίντεο αργότερα. Και λέω, μήπω είναι τελικά, μήπω κάτι βγάλω, κανένα λαβράκι. Πιανού είναι αφού το μωρό τηλεοπτικά. Α, τηλεοπτικά. Το άλλο είναι δηλωμένο. Τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά δεν ξέρουμε. Τηλεοπτικά δεν ξέρουμε, αλλά αν είναι πολύ καλό το παιδί. Αν είναι καλό το παιδί, θα είναι δικό μου. Σίγουρα το. Αν βγει τριμάδι, θα είναι του Δαμιανού. Εγώ ξέρω, αλλά δεν θέλω να το κάψω. Εσείς ξέρετε, αλλά δεν λέτε ψέματα. Εσύ τα γράφετε σαν να. Ξέρουν όλοι, αλλά λένε ψέματα. Εντάξει. Ξέρουμε. Μόνο το παιδί σε άλλη σειρά το παιδί στην Κύπρο. Δεν έχει καμία επαφή με εμά. Να σου πω, Ελένη, εγώ ποιο είναι το παιδί. Ναι. Α, κατάλαβα. 100%. Κλείνω μάτι. 100%, ε. Δεν θα το πω. Τι είπες, ρε. Λοιπόν. Και το πώς εκεί είπε ποιανού είναι το παιδί. Εσύ τώρα γιατί φωνάζεις. Ξέρεις. Δεν ξέρω, αλλά υποθέτω. Αλλά θα έπρεπε. Εσύ πρώτος τα ξέρεις. Κοίτα, 50-50 είναι εδώ που τα λέμε. Οι πιθανότητες. Εκτός αν ξέρεις κάτι που δεν ξέρω και κανένα τρίτο. Έχεις πάει και μάλλον. Έχει πάει και μάλλον. Γιατί 50-50. Τον άλλον τον ξεχνάμε. Δεν είχε καμία σχέση ποτέ. 50-50. Θα μιανώ, ναι. Ένα άλλο. Μισό λεπτά. Τι είναι, 33 εγώ ή Αθηνά. Μην μιλήσετε με τα ονόματα τη σειρά γιατί θα μπερδευτώ. Είστε και πάρα πολύ σε αυτή τη σειρά. Ο Μιχάλης ο Μαρίνος και εγώ. Να μιλάμε τα κανονικά σου ονόματα. Ναι. Ο Μιχάλης ο Μαρίνος και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Ναι. Εμείς οι δύο είμαστε. Ναι, εσείς οι δύο. Γιατί δείχνεις τον εαυτό σου. Πες ότι εσύ είσαι ο Μαρίνος.
Όχι, δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Πάρτε τα έχω, δεν έχω. Βοήθησε και το κορίτσι που δεν είναι για να σκύβει μπροστά. Δεν μπορεί η κοπέλα. Αυτό είναι βαρύ παρά αυτό που είπε. Έλα, πάμε να ακούσουμε. Λοιπόν, αν και κανά αυτές οι κανονικά αυτές οι ερωτήσεις είναι η κάθε ερώτηση για να απαντάτε όλοι, εγώ δεν θέλω έτσι. Θέλω κάθε ερώτηση ένας. Να είναι ξεκάθαρη η απάντηση που θα ακούσω, να μην μπερδευτούμε. Φυσικά. Ορίστε, ξεκίνα τώρα. Λοιπόν. Άκου τώρα τη δικιά σου ερώτηση, λοιπόν, φυσικά. Έχει τύχει. Θέλω να σε θυμίσω ότι γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Και ξέρεις πόσο σε αγαπάω και σταμάτα. Και εγώ σε αγαπάω, θέλω να μου φερθείς με υπήρχε. Και θέλω να σου θυμίσω κάτι, επειδή γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Βέβαια, είμαι πολύ μεγαλύτερη σου, αλλά εμείς οι δύο που γνωριζόμαστε πολλά χρόνια. Σχεδόν ίδιοι είμαστε από τότε που το γνωριστήκαμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ξεκινήσαμε δυναμικά. Έχει τύχει να καυγαδίσεις ποτέ άσχημα με συνάδελφο, τον οποίο μετά θα έπρεπε να βλέπεις κάθε μέρα στο θέατρο ή στο γύρισμα? Έτσι. Γι' αυτό πρέπει ο καθένας μία-μία. Δεν ήταν πολύ δύσκολο μετά αυτό? Όχι. Δηλαδή έχω αφεδρίες, έχω αντιστάσεις και γενικότερα μπορώ να διαχειρίζομαι τις περιόδους κρίσης. Δεν δείχνεις δηλαδή μια ξυνήλα, ας πούμε? Κατευθείαν τη δείχνω. Δεν το συζητάω. Τότε πώς έχεις και το διαχειρίζεσαι? Άλλο τη δουλειά, άλλο. Δηλαδή πες ότι έχω πρόβλημα με το Μαρίνο που έχω. Ναι. Αλλά πες ότι έχω μεγάλο πρόβλημα. Ναι. Και έχουμε να κάνουμε μια δουλειά. Άλλο δουλειά, άλλο το προσωπικό. Δηλαδή, θα βρεθούμε το πρωί. Αν πει καλημέρα, θα το σκεφτώ να το απαντήσω. Θα πούμε τα λόγια μας κανονικά. Θα κάνουμε τις σκηνές μας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και μετά ο καθένας πάει στο σπίτι. Δεν έχει να κάνει. Τέλεια. Πάω στον επόμενο. Αχ, και τι ωραία που σου πέφτει και εσένα αυτό. Δηλαδή, πραγματικά δεν θα στην έδινα την προηγούμενη ερώτηση. Αυτή όμως θα τη δώσω. Έχεις γλιτώσει πρόστιμο ή κλείσει επειδή ο τροχονόμος ήταν θαυμαστή σου? Έχω, ναι. Ήξερε όμως. Είπε ένα μαζί, είμαστε. Υπελόγησα. Δεν μου λες, οι θαυμαστές σου σε προτιμούν σε ρόλους, ας πούμε, πώς να το πω, πιο δύστροπους ή πιο γλυκούς? Τι σου λένε, πού τα ακούς τα πιο? Σε εξητάρει. Εσύ πώς τον κάνεις αυτό το ρόλο τόσο πετυχημένο? Τόσο γλυκό κορίτσι. Βιωματικό παίξιμο. Το έχει και λίγο. Στοιχείς. Στανισλάβσκι. Δίπλα, φράζηκε. Σηκώ περικυκλωμένο. Και οι δύο με έχετε δίπλα. Για σένα, έχεις πει ποτέ ένα τερατώδες ψέμα για να δικαιολογήσεις την καθυστέρησή σου ραντεβού? Τερατώδες τώρα, εντάξει. Από σένα δεν το περίμενα αυτό. Είπες, το πίστεψαν. Εννοείται, βλέπω το βλέμμα και εγώ, ό,τι και να μου λύσει το πίστευα. Όχι, Ελένη, πρόσεχε, γιατί περιμένουν και οι τρεις να με στήσουν στον τοίχο τώρα, Ωραία. Αλλά... Δεν έχω. Άκουσα, γιατί νομίζω ότι το γυρίσεις σε έχω. Για πες. Έχεις βγει ποτέ με κάποια άλλη μόνο και μόνο για να κάνεις να ζηλέψει η δικιά σου? Ναι. Δεν το έχω κάνει. Δεν περίμενα την απάντηση. Το γιατί την προηγούμενη φορά τα είπαμε δυο μας. Και αφού τα είπαμε δυο μας, έβγαλα καλύτερα συμπέρασματα από ό,τι βγάζω κάθε φορά όταν μου έρχεσαι με κάποιον εδώ. Αυτός κρύβεται. Είναι πολύ κρύβεται. Δεν θυμάμαι αν το έχω κάνει. Αλλά άμα συνέβαινε θα το έκανα. Δεν θα το σκεφτόμουν να κάνω. Οπότε έχω. Καλά το πας. Καλά το πας. Λοιπόν, πάμε στο δικό σου. Έχεις στήσει ποτέ μια selfie για να παραστήσεις πως περνάς καλά? Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήγες αυτήν την ερώτηση. Εκτιμώ. Ναι, έχω. Το 99%. Η selfie μου είναι για ότι περνάω πάρα πολύ καλά. Εσείς ρε παιδιά πείτε. Έχετε σαν τίποτε την ανάγκη, ρε παιδί μου, αυτό που λέμε, να δείξω ότι άσχετα που είμαι χάλια ψυχολογικά, αλλά θέλω να δείξω ότι είμαι πολύ καλά. Οπότε ναι, και θα βγω, που μπορεί να μην περνάω καλά. Όχι, αν δεν θα ανεβάσω και μια φωτογραφία. Δεν θα ανεβάσω. Όχι, δεν το έχω κάνει. Ούτε εσύ, ναι, κανένας. Ούτε εγώ, αλλά αν βγω, αν αποφασίσω ότι θα βγω, αλλάζει η διάθεσή σου. Γενικά όμως εσύ όταν βγάζεις τη σέλφη. Αν δεν είσαι καλά. Αν δεν είσαι καλά, το λες. Το λέω, αλλά το λέω με τη θετική πλευρά των πραγμάτων. Τι θετική, αλλά λες. Είμαι ξυνισμένος αυτή τη στιγμή. Μπορώ να κάνω λίγο να προσπαθήσω να το ξορκίσω για να νιώσω καλύτερα μετά. Ξυνισμένος, πώς τα λέει αυτά τα. Μπύρο σέλφη, χωριά το σέλφη. Αγρίνιο σέλφη. Τίποτα. Ξέχνα το. Όχι τίποτα, μια φωτογραφία θα να το σε κινητό μετά. Άκου τα δικά σου τώρα εσύ. Έχει στείλει στη μητέρα σου ή σε κάποιο γνωστό σου ένα τολμηρό μήνυμα που προοριζόταν για τον σύντροφό σου? Αλλά κατά λάθος πήγε προς τα εκεί. Ευτυχώς δεν έχω. Ποτέ. Όχι. Ούτε σου έχει φύγει ποτέ μήνυμα για κάπου αλλού? Ναι, ναι. Γιατί εμένα μου έχει συμβεί αυτό παραπάνω από δύο-τρεις φορές. Όχι τολμηρό. Αλλά. Ναι, λάθος μου έχει φύγει. Υπήρχε αντίδραση ή απλά δεν σου απαντήσαν ποτέ? Πώς δεν μου απαντάνε. Α, σου απαντάνε. Βέβαια.
Ότι Ελένη, μάλλον έκανε λάθο, α πούμε. Πήγαινε αλλού. Το σοκ είναι αυτό από την ώρα που το βλέπει ότι λέει αποστολή και φεύγει. Και έχει συνειδητοποιήσει ότι αυτό ήταν το τελευταίο πράγμα που ήθελε στον πλανήτη. Αυτό δεν μου έχει συμβεί. Είμαι πολύ χαλαρή όλε τι φορέ που το έχω στείλει. Αλλά εγώ έχω κρύο υδρότα. Μου είχαν στείλει κάποτε, ήμουν τώρα πιτσιρικά. Τα πρώτα κινητά που είχαν βγει. Μου είχαν στείλει μια φωτογραφία που περιείχε γυμνό περιεχόμενο ενός άντρα. Άντρα. Ναι. Ο οποίος ήταν ένας πολύ πικισμένος άντρας, παιδί μου, που είχαν βάλει το όνομα ενός ποδοσφαιριστή από κάτω για πλάκα. Ναι. Και μου το στέλνουν μετά από ένα μάτς. Mm. Και κατά λάθος εγώ το έστειλα σε ένα αρκετά σοβαρό πρόσωπο, δικηγόρο, γυναίκα και τη στιγμή που πάτησα αποστολή, γιατί το έστειλα αλλού, πάτησα αποστολή, είναι αυτό που βουτά στο κινητό, μήπως περιορίσεις το σήμα, μήπως κάτι γίνει και σε βοηθήσει ο Θεός. Πήγε, αλλά τότε δεν είχε κινητό που μπορούσε να δει τη φωτογραφία και του πήγε σαν μήνυμα. Και μπαίνει τηλέφωνο και μου λέει: Γιάννη, τι μου έστειλε. Τίποτα. Δεν άνοιξε. Τίποτα. Μέχρι τότε είχα χάσει 4 κιλά από τον υδρότα. 4 κιλά. Από τότε. Προσοχή. Έχει κάνει ποτέ προξενιό σε φίλου σου με καταστροφικά αποτελέσματα. Γενικώς γνωρίζει. Σου αρέσει να. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Άρα είσαι και επιτυχημένη. Να σε έχουμε στο νου μας. Όχι εγώ, γενικώς να σε έχουμε στο νου μας. Προξενήτρα. Έχεις ξυπνήσει ποτέ, μ' αρέσεις. Καλά κάνεις και το σηκώνεις. Έχεις ξυπνήσει ποτέ σε ένα παράξενο μέρος. Δηλαδή αυτό που λέμε, επειδή μου βγήκα το βράδυ ή πια λίγο παραπάνω. Είμαι και ελεύθερο, δεν έχει τίποτα. Μας βλέπει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όχι. Και η Κύπρος. Δεν το έχω κάνει ποτέ αυτό. Ποτέ. Όχι. Όχι. Εγώ γιατί είναι πολύ πάντα μετρημένες κινήσεις μου. Δεν θα. Ένα, δύο, τρία. Ναι, δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Έχεις καβαλήσει ποτέ το καλάμι? Πάνω. Όλοι πάνω. Έχει! Εδώ απ' έξω έχω και θέση πάρκινγκ. Όποτε έρχομαι το χώνω. Ναι, πολλές φορές. Αλλά το μαζεύω με το που ανεβαίνω, κατεβαίνω πάλι κατευθείαν κάτω. Έχεις καθίσει στην ουρά για ώρα για ένα εισιτήριο? Για ώρα, για ώρες. Ναι, όχι τα τελευταία χρόνια. Για συναυλία, για οτιδήποτε, δεν ξέρεις τώρα. Ναι, νόμιζα για μετρό και τέτοια ότι μου έλεγες. Έχω και για συναυλία σίγουρα έχω κάτσει. Και πολλές ώρες μάλιστα. Έχεις εσύ πλαστογραφήσει την υπογραφή του μπαμπά ή της μαμάς σου σε σχολικό έλεγχο? Α, αυτό το έχω κάνει. Άρα ζεις τα κόκκινα. Όχι, ζεις τα κόκκινα. Μέχρι τα 7 του. Δεν έχω πλαστογραφήσει. Ζήτησαν κάποια στιγμή από το Λύκειο να μιλήσουν με τη μάνα μου. Θα σε πάρει η μάνα σου τηλέφωνο. Ναι, τώρα δεν βαριέσαι. Και έβαλα μια φίλη μου να παίξει τη μάνα μου στο τηλέφωνο. Μάλιστα. Αυτό το έχω κάνει. Έπιασε. Σε ποιο σύρελ είναι τώρα? Αλήτης. Έπιασε, αλλά εντάξει, κάποια στιγμή μαθαίτηκε γι' αυτό. Mm. Ποιο που παίζει. Όπως όλα τα κοπέλα. Έχεις φάει ποτέ καμιά μεγαλοπρεπή τούμπα δημοσίως? Εννοείται. Σίγουρα. Είμαι πολύ επιρρεπής αυτό. Εσείς, και μπροστά σας. Η Ευαγγελία έχει ένα πρόβλημα. Είσαι αφηρημένη. Τι θα κάνεις γρήγορα? Όχι, όχι, Ελένη. Εσύ να ψηλώνει. Ψηλώνει συνέχεια η Ευαγγελία. Δεν ελέγχει το σώμα. Είμαι πάρα πολύ νευρική και πηγαίνω δεν. Την πισίνα πες, το συμβάν. Α, στην πισίνα. Έκανε παγκάκι. Και γυμναστικές επειδή έχεις κάνει. Κατακόρυφο. Να σου θυμίσω. Κάνουμε γύρισμα. Είμαστε στη βίλα εκεί πέρα χειμώνας Δεκέμβρης. Και μου λέει ο σκηνοθέτης, έλα, ξεκινάμε. Και στο 5-4. Τίποτα. Αφηρημένη εγώ πηγαίνω και έπεσα μέσα στην πισίνα. Χειμώνα, έτσι. Έπεσα μέσα στην πισίνα. Το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Γελάγανε αυτά τα παλιά παιδιά. Εννοείται. Εγώ δυστυχώς δεν ήμουν εκεί. Έχουμε και βίντεο πρώτα απ' όλα. Εννοείται. Με κατακόρυφο στον κορμό του δέντρου. Ναι, όλοι πίσω. Και είναι και slow motion. Όλη η τούμπα. Γενικότερα είναι για τσίρκο, δεν είναι για εσύ γελάς όταν τρως τούμπες. Δεν μπορώ όταν να σηκωθώ. Όταν τρώνε οι άλλοι γελάς. Πεθαίνω. Εγώ και πεθαίνω. Πεθαίνω. Δεν θα και βοηθήσω όταν... άνθρωπο. Εγώ θα έχει ανάγκη μου πραγματικά. Και δεν θα τον βοηθήσω. Εγώ το παθαίνω. Θα φύγω. Έτσι είμαι κι εγώ. Μία τελευταία ερώτηση. Δεν θα την κάνω σε σένα. Ντρέπω, μη είσαι και κορίτσι, δεν θέλω. Ναι, ναι, καλύτερα. Αυτό εδώ πέρα τώρα. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το ξέρω, όπως είπε, πριν πάρα πολλά χρόνια. Που δεν πέτασε και εμείς για την Αθηνά, άμα θες. Έχεις πάρει ποτέ κάτι από σεξό? Έχω πάρει, ναι. Είχα πάρει αυτό το. Είχα πάει δώρο, ένα μαστίγιο με κάτι ουρές. Είχα πάρει και ένα, αυτή την μπάλα που τη βάζει στο στόμα που δένεται πίσω. Εντάξει, τώρα μην μπούμε σε όλες τις λεπτομέρειες. Όχι, αυτό είναι. Και είχα πάρει και ήταν κάτι σαν ρακέτες που είναι για χτυπήματα, δεν είναι για πινκ-πονγκ. Τι τα πήρε να τα κάνει? Τα πήγα δώρο. Αλήθεια. Νομίζω τα αξιοποιήσαμε. Ναι, αλλά εμείς ρωτάμε για προσωπική χρήση. Όχι, εγώ δεν ρώτησα. Για προσωπική χρήση. Μην καρφώνεστε, μην καρφώνεστε. Αλλά όταν είχα πάει, ανοίχθηκε ένας νέος κόσμος μπροστά μου ξαφνικά. Ναι, ναι, δηλαδή πολλά πράγματα. Πολλά. Πραγματικά, ναι, και εγώ έχω εντυπωσιαστεί που έχω μπει στη διαφορά. Είναι φοβερό. Ναι.
αλήθεια. Εσύ έχεις πάει ποτέ σε αστρολόγο? Σε αστρολόγο. Έχω πάει πιο παλιά νομίζω, ναι. Και σε αστρολόγο και σε και? Καφετζού και σε χειρομάντη. Και το ρεβί έχεις τις διαβάσεις. Κοίτα, ο χειρομάντης μου τα έχει βρει όλα, έχω να σου πω. Που είχα πάει στα 18 μου, νομίζω 19. Μου τα έχει βρει όλα. Μου είχε πει και την ηλικία που θα γεννήσω, τώρα αυτή, και την καριέρα που θα κάνω και ότι για τον άντρα μου, ας πούμε, χαρακτηριστικά, όλα. Εσύ αυτά τα θυμόσουνα καθόλου στη διαδρομή σου? Αυτά τα θυμόμουνα. Τα συγκεκριμένα, τα άλλα δεν θυμάμαι. Όχι, ήτανε πολύ, αυτά. Ήτανε πολύ απόλυτος, δηλαδή με έπεισε. Και τελικά είχε δίκιο. Δεν ξέρω αν τα έκανε επειδή με έπεισε. Για πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Να μας πει. Και θα επιστρέψουμε. Παίξουν παρέα μαζί με αυτά τα υπέροχα παιδιά και το παιδάκι μας. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Άνηση, λοιπόν. Μάχη, σε... τώρα είμαστε παραπάνω. Είσαστε παραπάνω, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω. Καταρχήν, Ελένη, τα κοιτάω, δεν θέλω να είμαι αδικός. Όχι, απλά τα κοιτά. Τι τα βλέπω έτσι πως τα συμφωνείς. Και αν τα βλέπεις, το θέμα είναι να βρεις και τη τάξη. Λέξη. Τι να πεις, το τίτλο τραγουδιού, εγώ τα θέλω αυτά για τίτλους. Εδώ δεν ψάχνουμε όμως τίτλους, λέξη ψάχνουμε. Σταματάει το τραγούδι. Είστε ανταγωνιστικές αυτό το παιχνίδι, να πάρα πολύ. Το ξέρουμε. Καλά κάνεις και είσαι, γιατί μην τον βλέπεις αυτόν έτσι ήρεμο. Ναι, είναι πολύ. Ξέρω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν σας μπορώ, μωρή, είστε στή. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Ξεκινάμε δεξιά, αριστερά. Όποιος πατήσει πρώτος. Καλή επιτυχία να πέσει το πρώτο κομμάτι. Αφήνω πίσω στην καρδιά μου δυο πληγωμένα σ' αγαπώ. Κοντά σου έρχομαι, καρδιά μου, και περιμένω να... Σωθώ. Πού πάτησες? Σωθώ. Σωθώ. Πολύ καλή είσαι. Συμφωνείς? Ναι. Ναι. Να ακούσω. Να σωθώ, κοντά σου έρχομαι, καρδιά μου, και περιμένω να... Άντυνετε στα κουμιστά, στα ζωηρά, στα ευχάριστα. Μόνος. 1-0 λοιπόν η από εδώ πλευρά, το ένα μαζεύγος, για να δούμε εσείς θα κάνετε τίποτα τώρα. Εγώ ξέχασα πριν να πατήσω, πήγα απλά να απαντήσω. Ναι. Εσύ σε στέλνεσαι ακόμα. Επόμενο κομμάτι. Ξημερώματα, δίνεις δικαιώματα, μια δεν μου μιλάς, μια μου λες πως μ' αγαπάς. Ξημερώματα γυρίζω και δεν με... Να γνωρίζω! Ναι, το πατήσαμε! Να γνωρίζω, φυλάκια! Καλό βράδυ! Έχασε. Και καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχεις. Δεν σε αναγνωρίζω. Το ξέρω, μωρέ, τώρα αυτό. Ναι, αλλά ας έκανε και λάθος. Το ξέρει και η Αθήνα. Καλέ, το παιδί, το ξέρω. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά το ξέρει όλη η Ελλάδα. Είναι μεγάλο σουσέ. Έλα να τα ακούσουμε να ρίχνουμε. Είμαστε στο 1-1, όμως αγόρια μην τα βάζετε τα χεράκια επάνω, παρακαλώ. Τα κορίτσια ήσυχα, δεν έχετε για πίσω να πατήσουν μισό. Είδα τον άλλον από εκεί που το έβαλα και το έβαλα και εγώ. Εντάξει, υπόσχομαι, δεν θα άκουσα να βάλω. Χέρια μακριά. Και όταν είσαστε έτοιμοι, κάντε. Επόμενο κομμάτι. Περασμένα, ξεχασμένα κι όλα καλά, μα να προσέχεις που κοιτάς και μην ξεχνάς, θα μιλάς μόνο για μένα όπου βρεθείς. Πειρασμούς. Εσύ ρε αγάπη μου, γιατί μου πες ότι ακούς μόνο αυτά που έχουν δάκρυ, πόνο, κλάμα. Ποιο κούνημα από αυτά που έχουμε βάλει. Έχει μέσα στο αυτοκίνητο. Το περασμένο ξεχασμένο δεν έχει πόνο, δάκρυ, κλάμα. Ρε παιδιά, με τόσο κούνημα. Δεν πόνος είναι αυτός το έτσι. Είναι κουνιστός ο πόνος. Έλα, βάλε μας να επιβεβαιώσεις. Σε πειρασμούς μην ξαναδείς, για θα δεις. Περασμένα ξεχασμένα. 2-1 και πάμε στο επόμενο. Κάποιος κοιτάει την ώρα. Κάποιος το δρόμο τρέχει, κάποιος σε κάποια χώρα, τώρα μπορεί να φύγει. Από εδώ! Βρέχει! Τσιρτσιρ! Πάμε να ακούσουμε! Αυτό το ξέρω. Εντάξει, όχι ρε παιδιά, είπες σε διαφωνή κυπριακό, τι είπες, όχι δεν είπα κάτι τέτοιο, απλά μετά... Μίλησε μωρέ, άστον πια. Μετά θα ζητήσω να... Αμα πάλι συνέχεια. Αν ακούσω κανένα Σέμβερ Εβέν τώρα, σχολείο να το ξέρω. Μιτσί, εγώ θα πω, Μιτσί. Πόσο είμαστε, 2-2. Είμαστε 2-2, επόμενο. Καλό να φάνε, έλα. Κάτι που το μυαλό μου παίρνει και πώς να αντισταθώ, δεν ξέρω, έχει κάτι που η αμαρτία μοιάζει με. Θεϊκό.
Θεϊκό, να πούμε εμείς, μπορούμε να πούμε ένα δεύτερο. Δεν γίνεται, okay. Αλλά πες, δεν θα πιάνετε. Έκανα λάθος. Ένα μαγικό. Να ακούσω. Μπορεί. Θεϊκό. Δεν ξέρει από πού λέει. Γιάννη, τι είσαι εσύ, Γιάννη. Πόσα τα λέτε, κρύβεσαι. Και επειδή αυτές τις μέρες βγήκε και τον Μπάτσελορ και παίζει και η Φουρέρα, έχω μια σκηνή, έπρεπε να την τιμήσω για να πω πως την τάξη. Τραγουδάει μέσα στην ταινία. Όχι. Αλλά είναι σε μια σκηνή. Πού το έφερε και... Τι κάνει, τι κάνει. Με ενδιαφέρει. Τι κάνει. Παίζει όμως μέσα στην ταινία. Έχουμε μια σκηνή μαζί. Τι κάνετε, καλή σε αυτή μια σκηνή. Μένει με το αυτοκίνητο. Γιατί με κοιτάς έτσι, δεν τρομάζω. Ελένη, είναι σε μια σκηνή, παίζουμε μαζί. Είναι με ένα αυτοκίνητο έχει μείνει και εγώ πάω να τη βοηθήσω να βάλει βενζίνη και όλα αυτά. Τα καταφέρνεις! Φυσικά. Μπράβο. Το Bachelor 2! Και με εμάς το φλερτ έτσι ξεκίνησε και καλά. Σας εύχομαι να πάει το ίδιο καλά και σανότερα σε σχέση με το ένα, το οποίο είχε κόψει πάνω από 100.000 εισιτήρια από ό,τι θυμάμαι. Τα θυμάμαι καλά. Θυμάμαι καλά. Λοιπόν, 3-2 κερδίζουν το από εδώ ζεύγος. Μάλιστα. Ή όχι. Όχι, ναι. 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 Εκείνος το είπε, εκείνος πίσω από το δέντρο. Κρίμα και εκείνος. Επόμενο τραγούδι. Είσαι επικίνδυνη όταν έξω τριγυρίσεις. Όλο το κόσμο κάνεις να παραμείνα. Όπου κι αν πας τα βλέμματα όλων... Τέλειος. Εντάξει, να σου πω κάτι όμως. Πονηρά, εκεί που κουνιώσουν... Μην το πεις αυτό που σκέφτεσαι. Μα γνωρίζεις από στόχο, από στόχο, από στόχο. Στο έχω ξαναπεί. Για να ακούσουμε. Όλων μαγνητήσεις, από στόχο, από στόχο, στο πω ξαναπεί, τι σε φοβερή, σ' αγαπώ πολύ. Αχ, ποιος από τους δυο. 4-2 κερδίζει η Αθηνά με τον Γιάννη. Στα πόσα στενά. Φιλαράκι, σε βλέπω να δουλεύεις τον χρόνο αλλού, εμείς θα κερδίσουμε. Άκου και όχι. Απογοήτευση. Πάμε, επόμενο κομμάτι. Έλα ρε παιδιά. Πάμε ένα τρένο που το χάσαμε. Και ένα αστείο που ποτέ μας δεν γελάσαμε. Πήρα δύναμη και είπα να... Τι γίνεται εδώ μέσα. Δεν ξέρεις. Δεν το ξέρω. Πες το. Το ξέρεις. Πες το. Μίλα. Να τελειώσουμε. Και είναι και η Πάολα! Απολύεται το παιδί. Είναι και η Πάολα και πρέπει να τελειώσουμε. Όχι, δεν είναι. Κάνει τη δουλίτσα σου. Να τελειώσουμε. Από αυτή την καταδίκη να γλιτώσουμε. Δυνάμωσε λίγο, Πάολα! Είσαι πιάνη και με ψάχνει και τρελαίνεσαι. Πως τελειώσαμε για πάντα με το δέχεσαι. Πού προχωράμε. Είναι τόσο κρίμα και άδικο. Που ο Κόσμος δεν θα είναι του χρόνου στο ΣΥΦΙΑ. Πολύ κακό αυτό. Καλέ, δεν γίνεται. Θα τον πάρετε εγώ στη σκοπή, να κάνει παρέα με το φίλο. Εγώ πολύ τον αγαπώ, θα τον έπαιρνα να κάνει παρέα σε μένα. Ευχαριστώ. Αλλά, με τέτοια φουλ δουλειά που έχετε εσείς, τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω ένα ακόμα τραγούδι, παρακαλώ. Πάμε στην μεγάλη αναβίση. Γιατί να το σκεφτόμαστε σε τελό πολύ. Έλα, αντρεβόμαστε. Αντρεβόμαστε. Παιδιά, μέχρι και εγώ τραγούδισα. Είναι άκυρη αυτή. Προφανώς. Αλλά πριν. Όχι, παιδιά. Τώρα μια φορά και η αλήθεια έχει λάμψει. Πάρα πολύ. Απαιτώ από την κάμερα ένα να δείξει σωστά το πλάνο. Γίνεται. Αυτή η κάμερα ένα δείχνει μόνο αυτούς τους δύο. Δεν με ενδιαφέρει, θα δείξει αυτό. Εγώ δεν το ήξερα και το άκουσα από την Ελένη. Συγγνώμη, το είπα εγώ. Το είπα εγώ. Συγγνώμη, ξεχάστηκα. Πάμε άλλο ένα. Εύκολο είναι. Πάμε στο επόμενο. Έλα, πάμε. Σε ρέμο σας πάω. Να είστε έτοιμοι. Αχ, έλα. Πάμε. Να με τελειώσει. Μη το αρνηθεί. Στο μου μη φοβηθείς, μαχαίρι να... Μισό. Πριν να απαντήσω. Στο στήθος μου μη φοβηθείς, μαχαίρι, τι να το κάνεις δηλαδή. Να βιδώσεις. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να είναι το μαχαίρι στο στήθος. Έχεις πολύ δίκιο. Έγιε, παπά. Έχει δίκιο τώρα. Έλα, ρε παιδιά, πάρτε το ζόρνο και πείσεις δυο. Δεν έχω μαζό το μπούτσο. Και εγώ συμφωνώ με τον Γιάννη. Όχι, πάρτονε. Τον παίρνω. Πες τον όμως. 5-3. Πες τον όμως. Καρφώσεις. Καρφώσεις, το είπαμε. Θα καρφώσεις, είσαι όλα ό,τι έχω και δεν έχω. Σου φωνάζω, άκουσε με, δεν αντέχω.
άλλος να φυλάει τα χείλη που φιλούσα. Δεν υπάρχει λόγος πια να ζω μονάχος. Είναι σαν το κύμα που το σπάει ο βράχος. Μου δώσε ζωή και έλα πάρ' την πίσω. Σε παρακαλώ. Άλλο ένα νομίζω. Άλλο ένα θα το χορέψω όμως άμα το πεις. Να είμαστε δίκαιοι. Με χωράσει επιτυχία. Βγαίνεις καθόλου το βράδυ? Όχι. Βγάζεις τα πόδια μετά. Ήμουνα με τον Μπουνέτη στο Ρυθμό κάποτε. Πάμε και στο επόμενο. Είμαστε 5-3. Άμα βρείτε και αυτό, παιδιά, τελείωσε το παιχνίδι. Πάμε να τραγουδήσουμε μόνο. Λοιπόν, πάμε. Δεν ανοίξει την εξή. Τσιγάρο πόνος και τραβάω ρουφιξιές. Παραπονιέται στα υγεία η μουσική. Δεν άκουγα τώρα τι έλεγα. Ωραία, να πω. Άλλη μία, να το ακούσουμε. Παραπονώ. Ναι, αλλά το πατήσαμε. Ή παραπονώ σου, νομίζω, γιατί μίλαγε εκείνη την ώρα που συντόνισες. Τι να κάνω, να βάλω άλλο. Πάμε στο επόμενο. Αλλά εμείς το έχουμε πατήσει, από εμάς. Δεν γίνεται, να το ξαναπατήσετε. Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Πάμε. Επόμενο. Το μηδέν θα κάνω κύκλο και εκεί μέσα θα χορεύω. Κι ας μην ξέρω που πηγαίνω. Κι ας μην ξέρω τι γυρεύω. Τη ζωή μου μηδενίζω. Τη ζωή μου μηδενίζω. Εμείς πώς έγινε αυτό. Ξαναρχίζω. Καταρχάς, πώς έγινε αυτό δηλαδή. Γιατί είναι αναμένο αυτό. Είναι φελασμένο. Δεν μπορεί το παιδί καθόλου. Βρε τόφι. Ωραία. Όταν ανάβει αυτό, δεν ανάβει αυτό. Ωραία. Τι δεν καταλαβαίνεις. Δηλαδή είναι ωραία. Μπορεί να κλείσει αυτό να τσεκάρω κάτι. Πόσο αξιόπιστο αυτό παιδί. Εντάξει. Σε τα έχω πει και εγώ αυτά τα λεχανιά. Όχι, εντάξει, απλά. Χάσαμε. Όσο είμαστε στην πλάτη. Δεν θέλω να μου στεναχωριέστε. Πλάκα κάνω. 6-3. 6-3. Ναι, 6-3. 6-3, αλλά να σου πω κάτι. Θέλω μία χάρη. Θέλω να του βάλει το πρώτο τελευταίο τραγούδι, να δω αν ξέρει να το πει. Το πρώτο τελευταίο. Έχουν κερδίσει. Αυτό το σφαγιανάκι. Για να δω. Τα ίχνη των χιλιών σου στο ποτήρι μου που πίνω. Μια σφραγισμένη κατάδικη. Κι ο έρωτας κρυμμένος στο χάος της ψυχής σου με σέρνει σε μια δίνη. Μήπως είμαι τρελός, μήπως τα έχω χαμένα. Που ακόμα πιστεύω ότι... Θα γυρίσει σε μένα. Όλα τα ξέρεις, ρε. Μήπως είσαι αλλού στη μεγάλη μου πλάνη και νομίζω πω ζω, αλλά έχω πεθάνει. Από φωνή πώς είναι, ρε. Πολύ καλός. Εξαιρετικός. Είναι καλός. Πολύ καλός. Πώς δεν σκέφτηκες ποτέ και το τραγούδι. Και κάνει και ωραίες μηνύσεις. Μπορείτε να... Κάνω. Μηνύσεις κάνεις. Κάνεις και όχι. Με μπερδεύει κάποιον άλλο. Πολλά ταλέντα. Πολλά ταλέντα. Πώς και δεν ασχολήθηκες ποτέ με αυτό το κομμάτι? Δεν ασχολήθηκα γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν πάρα πολύ καλή φωνή και το κάνουν εξαιρετικά. Εμένα με απασχόλησε πιο πολύ στο δικό μας το χώρο, τον τομέα. Αν μου τύχει κάποια στιγμή να μπορέσω να εξυπηρετήσω τον εαυτό μου και να είμαι σωστός, ως εκεί με απασχόλησε. Ως εκεί, εσείς οι υπόλοιποι παιδιά έχετε τύχει να τραγουδήσετε μέσα από ρόλο? Να χορέψετε, να τραγουδήσετε? Ναι. Ναι. Σας δυσκολεύει αυτό? Είναι ένα κομμάτι δηλαδή της δουλειάς σας που σας ζορίζει? Το διασκεδάζετε και αυτό. Εμένα ήταν στην παράσταση του Νίκου του Μουτσινά που έκανα τη Ρωσίδα που τραγούδαγα Θεοδωρίδου. Ήταν κωμικό, οπότε δεν σε πείραζε. Αυτό. Και για πρώτη φορά τραγούδισα τις προάλλες στην εκπομπή του Σπύρου Παπαδόπουλου. Δεν έχω ξανατραγουδίσει ποτέ στη ζωή. Και στο Σπύρο συγκεκριμένα. Πρώτη φορά. Εγώ όταν τραγούδισα στο Σπύρο σε μια πρωτοχρονιά, με είχε τσακίσει το άγχος. Ναι, ναι, ναι. Είναι άλλο ξεγύμνομα εντελώς διαφορετικό από ότι είναι το θέατρο. Από την... Άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν δεν είναι ο τομέα σου, δηλαδή να λες ότι να πατάω είσαι σίγουρο, θα είσαι ασφαλής. Όμως την ώρα που στο λένε, λες θα τραγουδήσω, δεν πειράζει. Όχι, λες τώρα μπήκα στο χώρο, θα το κάνω και αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, μην είμαι εντελώς αμέτωχος και λες εντάξει, θα τραγουδήσω. Και λες ότι εντάξει, θα σου δω κάπως σωστά αυτό το πω. Ναι, εντάξει. Αλλά... καλό είναι αν είσαι τελείως φάλτσος να προστατεύεις τον εαυτό σου. Εντάξει, αν λίγο μπορείς να έχεις κάποιες νοήμεις σωστές. Να τραγουδάς σωστά. Αλλά δεν. Εντάξει, μόνο έχει φωνάρα. Πούμε, που ναι. Εγώ... είναι και φάλτσος και τέτοια. Να προστατευτεί, πρέπει να κλειστεί στο σπίτι. Δεν έχει το παπράκι, μωρέ. Παίζει πιάνο, τρελάει τόσο πολύ. Παίζει πολύ καλά. Να μας χορέψεις κάτι. Μάλλον θα με ζηλεύει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πολύ. Έχει φωτογραφία τώρα. Τζίμι, ξέρεις για ξεπίρα. Παντρεύομαι. Το πάρτι συνεχίζεται. Η νύφη. Κριτικά! Πιο πολύ δεν γίνεται. Τι είναι αυτό!
Ένα ακόμη bachelor party θα φέρει κοντά τους 4 φίλους. Θα προλάβουν όμως το γάμο. Εδώ γλιτώσαμε από τους οπαδούς που μας κυνηγούσαν, γλιτώσαμε την Ερώπη από την Έρικα, γλιτώσαμε το Πεθερώτη, θα γλιτώσαμε από το Αγγέο. Πού τα γίνανε όλα αυτά, Ρετζίμ? Στο ένα, δεν ήσουν. Ήταν το τσίχας. Α, δεν το είχα δει. The Bachelor 2. Παιδιά μου, να σας ευχαριστήσω πάρα yeah. πολύ. Mm-hmm. Χρονιά μας πολλά. Καλή χρονιά. Χρονιά από ό,τι καταλαβαίνω εσείς, θα ξεκουραστείτε κι εσείς λίγο τώρα τα Χριστούγεννα. Καλή χρονιά να έχουμε. Εσύ θα πας Κύπρο, θα είσαι καθόλου εδώ τις γιορτές. Θα είμαι τις γιορτές, αλλά θα πάω και λίγο Κύπρο να δω τους δικούς. Καλή μόνο. Κοριτσάκι μου, πανέμορφο. Καλή λοιπόν. Χρονιά με υγεία. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λίγο τα κοσμάτα μου θα ήθελα, γιατί ξέχασα. Ό,τι βλέπουμε εδώ, αυτό ο τάβρος είναι. Δικό σου είναι αυτό, από τα δικά σου είναι. Ναι, είναι φανταστικό. Όλα και τα σκουλαρίκια και τα κολλιά. Σκουλαρίκια, κάτσε, μου τα έχεις κρύψει, δεν τα βλέπω. Πάρα πολύ ωραία. Ακόμα και το παιδί έτσι θα το παυτίσει. Όλο πάει Αθηνά οικονομάκο. Καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν.